και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Το ημερολόγιο έδειχνε 23 Μαΐου του 2006, όταν ο κριτικός μυναγός Κώστας Ηλιάκης βρήκε τραγικό θάνατο μετά από θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Σήμερα, το όνομά του πήρε κεντρικός δρόμος στο Μαλεβίζι, σε μια συγκινητική τελετή ονοματοδοσίας, η οποία επισφραγίστηκε από πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών. Δείτε το σχετικό βίντεο στο neakrite.gr. Τελευταία ευκαιρία για τους γονείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τη φιλοξενία των παιδιών τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, καθώς μόλις 2 μέρες έμειναν για την εκπνοή της προθεσμίας. Μπείτε στο neakrite.gr για να ενημερωθείτε για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το Πάρκο Γεωργιάδη μετατρέπεται σε έναν υπαίθριο κινηματογράφο και σας υπόσχεται μία αξέχαστη βραδιά κάτω από τα αστέρια, γεμάτη με έρωτα και επανάσταση. Πάρτε τους φίλους σας και απόψε κάντε την πιο όμορφη έξοδο με μία ταινία που σίγουρα θα σας καθυλώσει. Ακολουθήστε το neakrite.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.